προγραμματισμό που έχει γίνει σε κεντρικό επίπεδο συνεργασία με την ΟΔΕ, το κλιμάκιο διατρέχει τον νομό ώστε να δει από κοντά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και να τα αναδείξουμε αυτά τοπικά και κεντρικά. Όπως προανήγγειλε και ο πρόεδρός μας εν ώψη της ομιλίας του στην έκθεση, όπου και θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από την κρίση και από τα μνημόνια, έτσι και σε τοπικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ζητήματα που θα αποτελούν μέρος της πρότασης για την έξοδο από την κρίση, συνολικά για τη χώρα και ειδικότερα για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Έτσι λοιπόν σήμερα, δια των τομεαρχών που παρίστανται στο νομό μας, αναδεικνύουμε ως Νέα Δημοκρατία την επιδείνωση των προβλημάτων στον τομέα της υγείας, όπως προανέφερε και ο κ. Κέλλας, την χειροτέρευση των πραγμάτων στον τομέα της ενέργειας, αλλά και της ανάπτυξης, που είναι το επίσης σημαντικό πρόβλημα στο νομό μας, που αφορά την ανεργία και την επιχειρηματικότητα. Ο ίδιος μπορώ να διαβεβαιώσω την επιδείνωση στην κατάσταση στον αγροτικό τομέα με την υπερφορολόγηση του πρωτογενούς τομέα, μη αφήνοντας την παραμικρή ελπίδα σε οποιονδήποτε έχει μια διάθεση να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα ως το τελευταίο καταφύγιο, να ασχοληθεί με αυτόν, γιατί πλέον καθίσταται ασύμφορη έναρξη γεωργικής δραστηριότητας με κάποιον που δεν έχει μια βαριά υποδομή και μια μεγάλη κληρονομιά για να σταθεί όρθιος. Πολύ δε περισσότερο και σε ζητήματα ανάπτυξης που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό, ο κ. Γιουλίκας διαβεβαιώνει και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε όλη τη χώρα ότι αυτό το κεφάλαιο της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο και εκεί βεβαίως η κατάσταση επιδεινώνεται και το βλέπουμε διαρκώς σε δείκτες που αφορούν τον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν, εν ώψη και της εκθέσεως που θα επισκεφθεί ο πρόεδρος μας και θα δώσει και τη συνέντευξη αλλά θα μιλήσει και για άλλα όσα προαναφέραμε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εδώ από την Κοζάνη να δώσουμε το μήνυμα ότι οι Κοζανίτες, οι Μακεδόνες, οι Δυτικομακεδόνες περιμένουν με αγωνία τη Νέα Δημοκρατία ως πλέον τη μοναδική δύναμη ελπίδας, πραγματικής ελπίδας, να μπορέσει να διώξει αυτό τον κακό φιάλτη που ζούμε εδώ και 2 χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ο οποίος έχει διαψεύσει τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει προεκλογικά σε όλο τον ελληνικό λαό με το χειρότερο τρόπο.